Νέα επίθεση στο χώρο της δικαιοσύνης εξαπέλυσε από τα Ανόγια, όπου βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, καταλογίζοντας σε μερίδα δικαστών ότι στηρίζουν το σύστημα που λιμένεται το χώρο της υγείας, προκαλώντας προβλήματα όπως αυτά που προέκυψαν με τους συμβασιούχους της καθαριότητας. Με σκληρή γλώσσα, ο κ. Πολάκης δεν δίστασε να καταλογίσει και πάλι στους δικαστές ρόλο συνενόχου του συστήματος, που όπως είπε προκαλεί προβλήματα στην κυβέρνηση για να υπερασπιστεί άνομα συμφέροντα. Κάποιοι πήγαν να παίξουν, γιατί εντάξει, έχουμε χαλάσει πολλές μπουκές, πάρα πολλές, και το σύστημα, το προηγούμενο σύστημα, χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει. Και ένα από τα μέσα που έχει είναι και ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, το οποίο με μια απόφασή του πήγε να βάλει φωτιά σε μια κατάσταση, που όμως τελικά δόθηκε μια λύση, η οποία επευλήθη και στους συνεταίρους μας, με την προκήρυξη 3.500-4.000 μόνιμων θέσεων στους Δήμους. Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στην ανάσα που δόθηκε στα νοσοκομεία με την παράταση των συμβάσεων 650 γιατρών και ακόμη 450 εργαζομένων. Ο ίδιος προέβλεψε ότι θα παραμείνουν τελικά μόνιμα στις θέσεις τους, καθώς το Υπουργείο Υγείας δρομολογεί λύσεις στο πλαίσιο της διεξόδου που δόθηκε για τους εργαζομένους στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Και πιστεύω ότι μια τέτοια λύση προοπτικά θα δοθεί και για αυτό το προσωπικό των νοσοκομείων. Διακινδυνεύω αυτή την πρόβλεψη, διότι το προσωπικό αυτό πληρώνεται από ίδιους πόρους των νοσοκομείων. Όταν λέω ίδιους πόρους, εννοώ τη χρηματοδότηση που παίρνει από τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια από τον ΕΟΠΗ. Συν ό,τι άλλα έσοδα μπορεί να έχει από νίκια, κληροδοτήματα, απογευματινά ιατρία κτλ. Άρα μπορούμε να καλύψουμε αυτή τα πάνη. Οι συμβάσεις 1.685 εργαζομένων στο χώρο της υγείας ανανεώθηκαν μέχρι το τέλος του 2018. Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν υπηρεσίες στο σύστημα, σοβαρές υπηρεσίες στο σύστημα, βοήθησαν να κρατηθεί όρθιο το σύστημα σε κρίσιμες στιγμές και ειδικά από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Μάη του 2016, γιατί τον Οκτώβριο του 2015 άρχισαμε να κυβερνάμε πραγματικά τη χώρα. Ήταν χρέος μας σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε μια αρκετά μεγάλη παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2018.